Ανατριχιαστικέ είναι οι λεπτομέρειε που βλέπουν το φω τη δημοσιότητα σχετικά με τον βάναυσο ξυλοδαρμό τη αστυνομικού στη Λάρισα από τον σύζυγό τη, καθώ όπω αποκαλύπτεται ο 52χρονο την ξυλοκοπούσε επί μία ώρα και ένα τέταρτο. Το ότι η 44χρονη αστυνόμο Α, υποδιοικητή αστυνομικού τμήματο στην περιοχή τη Λάρισα, είναι ζωντανή, μόνο ω θαύμα μπορεί να χαρακτηριστεί. Ο δράστη τη χτυπούσε αλίπητα με μπουνιέ και κλωτσιέ σε όλο τη το σώμα, προκαλώντα τι ρήξει ουροδόχου κύστη νεφρού και κατάγματα σε χέρια, πόδια, πρόσωπο, σιαγώνε και άλλα σημεία του σώματο. Η αξιωματικό τη Ελλά ανέφερε πω μου έκανε μεγάλη ζημιά. Το πρόσωπό μου είναι παραμορφωμένο. Με χτύπησε στην κοιλιά και το πρόσωπο. Χρειάστηκε να κάνω επέμβαση στους νεφρούς. Οι φωνές της γυναίκας ξύπνησαν τους γείτονες, που ευτυχώς κάλεσαν την αστυνομία, η οποία έφτασε αμέσω. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη συνάδελφό του εμόφερτη σε τραγική κατάσταση και ειδοποίησαν ασθενοφόρο με το οποίο μεταφέρθηκε στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.